Γεια σας! Καλώς ορίσατε στο μικρό μας στο κανάλι. Λοιπόν, εγώ είμαι η Χριστίνα και αυτό είναι το τρίτο βίντεο στη σειρά αυτού του καναλιού. Και μια σκηνή γιορτές, χρόνια πολλά και πάλι, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά πρώτο Θεός. Και αφού λοιπόν είναι γιορτές, είμαστε σε mood παιχνιδιάρικο. Λοιπόν, για εσάς που είστε λάτρης της φαντασίας, της ιστορίας, είστε λίγο nerd, παίζετε παιχνίδια, είστε gamers, ό,τι πρέπει. Παιχνίδια από την Κάισα. Δεν είναι κλασικό επιτραπέζιο που το στείνεις ή παιχνίδι ρόλων που χρειάζεται μεγάλη παρέα. Είναι γρίφη. Είναι από αυτά που λες μάντεψε τι έγινε, αλλά βασισμένο σε ιστορίες του μεσαίωνα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Φυσικά από την Κάισα, κλασική αλυσίδα της φαντασίας που έχουμε γενικά. Οπότε, τι γίνεται. Σήμερα θα κάνουμε την αρχή, θα παίξουμε μία καρτέλα, να δούμε πόσο πλάκα έχει και πόσο φαν έχει αυτό το παιχνίδι. Και πάμε και ανακαλύπτουμε τι στο καλό κάνε τότε στο μεσαίωνα και τι βλακείς κάνε. Έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, το πώς παίζεται είναι απλό. Τραβάει κάποιος μία κάρτα. Στη δική μου περίπτωση την κάρτα θα τη διαβάσει ο Μαθαίος. Μπροστά έχει τα στοιχεία. Και πίσω είναι η λύση του γρίφου. Εγώ δεν επιτρέπεται να δω τη γράφη από πίσω. Έχω το δικαίωμα να δω μονάχα τη γράφη μπροστά. Και ο Μαθαίος διάλεξε για μένα αυτή την κάρτα που κρατάει στα χέρια του. Τη δείχνεις. Λοιπόν, το διαβάζω χωρίς να κάνω cheat. Είδατε το σκίτσο, τη δείχνει και γράφει. Ενοχλητικό, πολύ ενοχλητικό. Κατόπιν απέτησε στις γυναίκες του, ένας άντρας επισκέφτηκε μια όρνη. Λοιπόν, το δίνω και αρχίζω να μαντεύω. Ωραία. Να, πιο ωραίες. Πιο ωραία. Ρωτάς. Λοιπόν, αφού είναι μεσαίωνας, λοιπόν, τι συνέβαινε στο μεσαίωνα. Πόλεμος, αρρώστιες, πανούκλες, χρήματα, φτώχεια κλπ. Έχει να κάνει με φτώχεια? Όχι. Όχι, δεν έχει. Όχι, όχι. Έχει να κάνει με πόλεμο? Όχι. Έχει να κάνει με υγεία? Ναι. Με υγεία. Λοιπόν, εγώ θα πάρω σαν αφορμή όλα αυτά τη λογοτεχνία θρίλερ και μυστηρίου. Λοιπόν, πού πηγαίνανε? Πηγαίνανε πάντα στους περιθωριακούς και στους παραπεταμένους της κοινωνίας για να πάρουν κάτι. Θυμηθείτε το Φράγκενστάιν που έπαιρνε μέλη ανθρώπων για να θέλει να πάρει κάτι από αυτές, από την πορνή. Όχι ακριβώς, όχι, όχι. Δεν ήταν τύπου δωρητής, κάτι, όχι, κάτι όχι. Γιατρικό, κάτι αυτό. Γιατρικό, ναι. Γιατρικό, ναι. Αρρώστησε κάποιος στην οικογένειά τους? Όχι. Κανένας? Όχι, όχι κανένας. Ήταν αυτή η γυναίκα, τι έφτιαχνε μαντζούνια και διάφορα και έφτιαχνε ιστορία, ήταν θεραπεύτρια. Η γυναίκα που έστειλε τον άντρα στην πόρνη. Όχι, όχι. Όχι. Ήταν ιατρικό. Έψαχνα να βρει γιατριά για κάτι. Όχι, όχι γιατριά, όχι. Ήθελε να αρρωστήσει, μήπως να του κολλήσει κάτι. Όχι, όχι. Ήθελε να κάνει κάποιο πείραμα. Όχι. Όχι πείραμα, όχι. Ήθελε να πάρει κάποια εκδίκηση. Όχι, ούτε. Ήταν οικογενειακό το πρόβλημα, το ιατρικό, μέσα στην οικογένεια. Ναι, ναι. Κάποιος ήταν άρρωστος, είπαμε, μέσα στο Δεν σπίτι. Ήταν ακριβώς άρρωστος. Πασχεί από κάτι. Ναι, ναι. Είχε κάποιο ανατομικό πρόβλημα. Είχε κάποια δυσμορφία. Όχι, όχι. Σίγουρα δεν τον έστειλε για να πλαγιάσει μαζί της. Τον έστειλε για να πάρει κάτι από την πόρνη, κάτι που το είχανε... Τον έστειλε για να πλαγιάσει. Ναι. Για να κάνει παιδί, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά αυτή και θα κάνει παιδί με την πόρνη. Όχι. Αλλά σχετίζεται με αυτό, με τα παιδιά.
Μήπως ήταν καλά και κάνα γιατροσόφι τύπου τσαρλατανικό, ότι όχι, αν πάει μαζί της αυτός... Ήθελα να τον τεστάρει ένα γόνιμος. Ναι, περίπου, ναι. Σου λέει, εμένα δεν με αφήνεις έγκυο, μπορεί να αφήσει έγκυο αυτή. Δηλαδή, δοκίμαζε τη γονιμότητά του. Ναι, και αυτό, και αυτό. Ρόξη, σταμάτα, βρε, μετά θα παίξετε. Δοκίμασε τη γονιμότητά του. Οπότε τι, δηλαδή άμα πήγαινε μαζί της θα καταλάβαινε αν αυτός μπορεί να κάνει παιδιά ή όχι. Όχι ακριβώς, όχι ακριβώς. Γενικά, τώρα ας πούμε επειδή μου είπες, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, φαίνεται. Αυτός. Ναι, αλλά αυτό προκύπτει και από άλλα πράγματα. Δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, από τι προκύπτει. Ένας από τους δύο είναι υπογόνιμος ή και οι δύο. Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Πρόβλημα... Δεν είχε τον εξοπλισμό, ήταν προβληματικός ο εξοπλισμός του. Ναι. Και τι θα βοηθούσε η πόλη για να κάνει αναβάθμιση στον εξοπλισμό του άντρα. Πώς θα βελτιωνόντουσαν τα υδραυλικά του συζύγου. Θα έκανε απόσπαση κυπελάκι. Όχι, δεν πω, τι θα γινότανε. Όχι, απλά αυτό, αυτός επειδή ήταν ανίκανος, ας πούμε. Ναι. Εμπλεκότανε και η πόρνη ενδιάμεσα, αλλά με ποιο τρόπο εμπλεκότανε. Μπας και ήταν αφροδισιακό μπουστάρισμα, μπας και καταφέρει να ανυψωθεί. Ήθελα να δείξει, ναι, ότι αν μπορεί με τη γυναίκα του και δεν μπορεί, αν δεν μπορεί με τη γυναίκα του και μπορεί με άλλη. Ήθελα να δει αν έφταιγε εκείνη που δεν αυτός λειτουργούσε. Ναι, και αυτό, αλλά πώς προέκυπτε αυτό, δηλαδή πώς τον υποχρέωνε να πάει με πόρνη. Πώς τον υποχρέωνε. Μέσω τι. Τι μέσω τι. Μέσω ταχυδρομείου, τι μέσω τι. Κάποιος επέμβαινε και γινόταν αυτό εδώ. Δεν γινόταν, πήγαινε στην πόρνη και απέδειξε μου και καθόταν οι άλλοι μπροστά. Τον έστελνε, τον έδινε λεφτά και πήγαινε παιδί μου να αγοράσει μέσω πόρνη. Όχι, δεν γινόταν έτσι. Υπήρχε ένα μέσο που τον υποχρέωνε να πάει. Ο δικό, όχι, όχι. Κάρο. Όχι. Το μέσο ήταν μεταφορικό ή άσχετο. Όχι, άσχετο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο... Τώρα εντάξει, άμα σου πω όμως θα χαθεί το... Εντάξει. Εντάξει, να το πω. Ναι, πες το. Λοιπόν, λέει ότι σε ένα μεσαιωνικό γάμο το δικαίωμα μιας γυναίκας να κάνει παιδιά ήταν ιερό και ένας ανίκανος άντρας θεωρείται ότι απατά τη γυναίκα του. Αν μια γυναίκα κατηγορούσε τον άντρα της για ανικανότητα, η υπόθεση πήγαινε στο δικαστήριο. Οπότε το δικαστικό μέσο ήταν το. Πολλές φορές στη δίκη καλούνταν πόρνες οι οποίες έπρεπε να ελέγξουν αν όντως ο άντρας δεν μπορεί να εκτελέσει τα συζυγικά του καθήκοντα. Και λέει μέσα σε παρένθεση, πολλές φορές επίσης μία μέα ακολουθούσε το ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα για να διαπιστώσει αν ο γάμος είχε ολοκληρωθεί σωστά. Ήταν μάρτυρες δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Άρα οι γυναίκες ήταν μάρτυρες γονιμότητας. Δεν το πούμε αυτό, υπήρχε ναι, ένα ολόκληρο νομικό ναι. θεσμικό πλαίσιο ναι. για το καταλάβατε. Ναι, ας πούμε λέει εδώ να κάνει παιδιά, ήταν ιερό ας πούμε. Δηλαδή πήγαινε για παιδιά, αλλά δεν μπορούσε όλος να κάνει. Άρα κάτι συνέβαινε και φέρανε και τις πόρνες για να δούνε αν ισχύει αυτό. Εντάξει, ναι, θα μπορούσαν να ήταν απλά κρατικοί υπάλληλοι αυτές οι γυναίκες. Ναι, ναι. Και να επιθεωρούν την κατάσταση της οικογενειακής γαλήνης. Καλό. Κάπως έτσι είναι το παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν διάφορα ευτράπερα και βγαίνει γέλιο και χαβαλές. Οπότε ναι, τώρα που θα μαζεύετε παρέα, φίλοι και τέτοια, ας το πάρει κάποιος δώρο σε κάποιον. Εννοείται πως δεν είναι έχει και άλλα θέματα. Χορηγούμενο αυτό, εμείς το αγόρασαμε έτσι. Non sponsor. Εμείς το πήραμε για να κάνουμε χαβαλέ. Και έχει και άλλα με τα ψέματα. Ωραία, είναι καλή ευκαιρία να ξεφεύγουμε από τον υπολογιστή και να ξεδίνουμε διαφορετικά και να βγαίνει γέλιο στην παρέα. Λοιπόν, αυτά, καλά να περνάτε, φάτε, πιείτε, νηστικοί, μην κοιμηθείτε και τα λέμε πάλι εδώ.